Κατά τη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, τις νέες εξελίξεις που έχει φέρει η ηλεκτρονική πολεοδομία, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι χωροταξικές μελέτες του Δήμου και οι διανοίξεις νέων οδών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία κατά την καθημερινή διεκπαιρέωση υποθέσεων των δημοτών της Ξάνθης. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κυρίου Χατζηθεοδόρου και με την Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κυρία Τζανόγλου, όπου είχε συνεργασία και ενημέρωση για τα διοικητικά ζητήματα του Δήμου. Προχθές επισκεφτήκαμε τη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης, την παλιά υπαλλοδομία όπως ξέρουμε, και είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση επικοδομητική. Υπήρξε ενημέρωση για τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, για τις νέες εξελίξεις που φέρνει πλέον η ψηφιακή εποχή, η ηλεκτρονική ουσιαστικά πλέον πολεοδομία, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτές οι χωροταξικές μελέτες του Δήμου και οι διανοίξεις νέων οδών, τις οποίες χρειάζεται και είναι απαραίτητο για την πόλη μας, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσες, όπως βέβαια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία κατά την καθημερινή διεκπαιρέωση υποθέσεων των δημοτών της Ξάνθης. Βλέποντας το ίδιο το κτίριο το οποίο στεγάζεται, είδαμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Η πρόσβαση σε αυτό το κτίριο ενός ανθρώπου που έχει θέμα με την προσβασιμότητα είναι πραγματικά απροσπέλαστη. Οπότε καταλαβαίνετε και οι ίδιοι ακόμα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Προφανώς υπάρχει και το κομμάτι του προσωπικού το οποίο είναι λιγοστό. Όμως γίνονται από ό,τι φαίνεται τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει να προχωρήσει αυτός ο μεγάλος όγκος δουλειάς που έχουν. Πάντως είναι ενδιαφέρον που λέτε για την προσβασιμότητα σε ένα κτίριο στολίδι για το Δήμο Ξάνθης, όπως είναι το κτίριο των καπναποθηκών. Εκεί δεν στεγάζονται υπηρεσίες. Ακριβώς εκεί, ναι, είναι το γνωστό μας πι. Που πλέον τώρα δεν είναι πι όμως, γιατί το μισό έπεσε. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δαπανηθούν για να μπορέσει να γίνει εκεί μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία, δυστυχώς δαπανήθηκαν μάλλον με άλλο τρόπο. Όπως η εγκατάλειψη ολόκληρου του Δήμου, έτσι είναι ακριβώς μάλλον η ίδια εικόνα, η εγκατάλειψη του Δήμου σε όλα. Και στα δημόσια κτίρια της και στις υπηρεσίες, παντού. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι το προσωπικό με αυταπάρνηση νομίζω ότι δουλεύει και παλεύει μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το λέμε όμως, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και τα παράπονα των πολιτών, αλλά ίσως καμιά φορά θα πρέπει να το ξαναδούμε με ένα δεύτερο μάτι, γιατί ίσως υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί ίσως δεν γίνονται οι έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνουν, και να αναλογιστούμε αν αυτή η υπηρεσία, η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται παντού, έτσι όπως τη θέλουμε, έχει ένα δικό της αυτοκίνητο, έχει ένα δικό της οδηγό. Εμείς αυτά διαπιστώσαμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για το τι συμβαίνει στο Δήμο μας. Θέλουμε να κάνουμε την καταγραφή αυτή, να την έχουμε πλήρη, έτσι ώστε από την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε το Δήμο να γίνουν κινήσεις σημαντικές, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή γι' αυτό. Εκτός πάντως από την υπηρεσία δόμησης είχατε και άλλες επισκέψεις. Ναι, είχαμε και άλλες επισκέψεις και θα έχουμε και άλλες επισκέψεις. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες. Η επόμενη επίσκεψη που κάναμε ήταν την επόμενη κιόλας μέρα στη Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών, την κυρία Τζανόγλου, η οποία μας ενημέρωσε και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για τα διοικητικά θέματα του Δήμου. Και βέβαια θα συνεχιστούν οι επισκέψεις μας όλο το επόμενο διάστημα. Να σας πω ότι και η επόμενη κανονισμένη επίσκεψή μας πάλι στο Δήμο θα είναι με την Διευθύντρια Οικονομικών, την κυρία Σπανού, γιατί πρέπει να γνωρίσουμε τι ακριβώς έχει ο Δήμος, τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει περισσότερο ο Δήμος ή λιγότερα και γιατί έχει τόσα και πώς είναι όλα αυτά τα οποία, πώς ακριβώς υπάρχουν σήμερα, πώς είναι τα οικονομικά του Δήμου σήμερα. Υπάρχει πραγματικά μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που έχουμε, σε όλους τους ανθρώπους που έχουμε αποτανθεί. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Όλοι κατανοούμε πλέον ότι όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε για να αλλάξουμε αυτό το Δήμο. Με τις συναντήσεις αυτές, ο κύριος Χατζηθεοδόρου συνέχισε την προεκλογική του εκστρατεία ενώπιση των δημοτικών εκλογών του προσεχούς Μαΐου, επικεντρώνοντας σε συναντήσεις ουσίας και κρατώντας χαμηλά τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης.